καλησπέρα σα. Ένα ακόμη βράδυ Δευτέρα είμαστε εδώ παρέα σα στο διαδικτυάκο ραδιόφωνο του NSTV, στην εκπομπή Πρώτο σκόρερ με τον Ανδρέα Λεκάκη στα μικρόφωνα εδώ του διαδικτυακού μα ραδιοφωνικού σταθμού. Έχουμε να είστε όλοι καλά. Έχουμε να περνάτε όλοι καλά. Είναι σήμερα Δευτέρα 12 Ιουνίου. Έχουμε την δεύτερη εκπομπή μα για τον μήνα αυτό. Μέσα σε αυτό το μήνα λογικά θα ολοκληρώσουμε και τι εκπομπέ μα. Θα δούμε αν θα είναι αυτό την επόμενη Δευτέρα ή την μεθεπόμενη. Ε, η αγωνιστική δράση για την σεζόν 2022-2023 στο ποδόσφαιρο νομίζω πως επισήμως ολοκληρώθηκε μετά το βράδυ του περασμένου Σαββάτου που είχαμε τον τελικό του Champions League, τη μεγάλη μονομαχία ανάμεσα στην Manchester City και την Inter. Για, αυτή, για αυτό το παιχνίδι κατά κύριο λόγο θα μιλήσουμε σε αυτή την εκπομπή. Ε, έκλεισε και η ευρωπαϊκή σεζόν με αυτό το παιχνίδι, όπως είχαμε λίγες ημέρες πριν και τον, την Τετάρτη συγκεκριμένα και τον τελικό του Conference League. Ανάμεσα στην West Ham και την Fiorentina μια πολύ μεγάλη επιτυχία για την West Ham και το αγγλικό ποδόσφαιρο. η νίκη με 2-1 με εκείνο το χρυσό γκολ του Τζάραντ Bowen για τα σφυριά στο 90 λεπτό που έδωσε στην West Ham το πρώτο της, τρόπο μετά το 1920... το πρώτο της ευρωπαϊκό τρόπο μετά το 1965. Ε, αλλά κυρίως θα μιλήσουμε για τον τελικό του Champions League, για το παιχνίδι Manchester City-Inter που έγινε στο Κεμάλωτα Τούρκου της Κωνσταντινούπολης το βράδυ του, του περασμένου Σαββάτου. 1-0 το τελικό σκορ, νίκη για την Manchester City. Ε, η δικαίωση μιας ομάδας η οποία είναι στο... Αγγλικό και Ευρωπαϊκό Ποδοσφαιρικό Προσκήνιο την τελευταία 15 ετία μετά την αλλαγή ιδιοκτησίας, μετά ε, την εξαγορά των μετοχών από τον Σέιχη Μανσούρα, από τους ε, Άραβες. Ε, γνωστό πως η Μανστρεσίτη άλλαξε, άλλαξε επίπεδο, κατέκτησε πρωταθλήματα Αγγλίας, κατέκτησε κύπελα, κατέκτησε λιγκάπ. Πρωταγωνίστηκε αρκετέ φορέ της Champions League μέχρι μη τελικά και τελικό το 2021 χαμένο από την Chelsea. Όλα αυτά τα, τα 15 χρόνια που περάσανε, ο διακαή πόθο τη ομάδα ήταν φυσικά η κατάξη του Champions League, του κυπέλου με τα μεγάλα αυτιά. Δεν το είχε καταφέρει σε καμία των περιπτώσεων. Είπαμε πω έφτασε κοντά σε πολλέ περιπτώσει όπω το. 16, για παράδειγμα, που αποκλείστηκαν τελικά από τη Ρεάλ, όπως πέρσι που και πάλι αποκλείστηκαν τελικά από την Ρεάλ, όπως το 2021 που έφτασε μέχρι τον τελικό, για να το χάσει το αγγλικό εμφύλιο στο Πόρτο, από την Τσέλσι με εκείνο τον κόλ του Κάι Χάβερτς. Πολλοί εξέφρασαν την άποψη πως ήταν εφέτος η χρονιά της, η χρονιά της City, αυτό προέκυπτε και από το γεγονό πω ήταν το μεγάλο φαβορή στο παιχνίδι με την Ήτερ. Ήταν ένα τελικό με κάθε φαβορή και outsider, άσχετα εάν δεν αντικατοπτρίστηκε αυτό πλήρω. Μπορούμε να πούμε και καθόλου στον αγωνιστικό χώρο του γεμάτα Τατούρκ, θα τα πούμε στη συνέχεια. Ε, γιατί η Manchester City είχε πραγματοποιήσει μια εξαιρετική πορεία όλη τη χρονιά. Μια πορεία που την έφτασε μέχρι την κατάκτηση του Treble στο φινάλε. Πρωτάθλημα Αγγλίας για πέμπτη φορά τα τελευταία 6 χρόνια. Το είχε κατακτήσει το 18, το 19, σε εκείνη την φοβερή κούρσα με τη Λίβερπουλ 98-97 οι βαθμοί των δύο ομάδων στο τέλος. Το 21, το 22 και το 23 πλέον, τρίτη συνεχόμενη κατάκτηση, πέμπτη την τελευταία εξαετία η City που έχει φτιάξει τη δικιά της δυναστεία στην Premier League και σε μια εποχή μάλιστα που έχει γιγαντωθεί η Premier League, που έχει αυξηθεί ο ανταγωνισμό, δηλαδή για να καταλάβουμε πόσο τρομακτικά είναι τα επιτέγματα της City τα τελευταία χρόνια και ιδιαίτερα τα τελευταία πενταετία εξαετία. Ε, κατέξε λοιπόν άλλο ένα πρωτάθλημα Αγγλίας, κατέξε το κύπελο Αγγλίας το βράδυ του προ Σαββάτου, 3 Ιουνίου, στο παιχνίδι με τη Manchester United, στο ντέρμπι του Manchester, στο Webley, με νίκη 2-1 κόντρα στα... στους κόκκινους διαβόλους με τα δύο γκολ του Ιλκάη και από τους πολυτιμότερους παίχτες. Τη ομάδα του Γκαρδιόλα και τη φετινή σεζόν, το οποίο το μέλλον είναι στον αέρα, θα ξεκαθαρίσει τι επόμενε ημέρε λογικά γιατί λύγει για το συμβόλαιό του με τους α, πολίτες, γι' αυτό. Ε, και έφτασε το βράδυ του περασμένου Σαββάτου, προχθές δηλαδή, και στην κατάξη του Champions League, στην κατάξη της Ευρωπαϊκής Κορυφής, αυτό το τρόπο όπως είπαμε που κυνήγαγε χρόνια, με την α, νίκη της με ένα μηδέν επί της Ίντερ. πάμε λίγο τώρα στο, στο παιχνίδι. Καταρχά, α, καταρχάς να πούμε πως α, εκτό από τεράστιο επίτευγμα για τη City, που στέφτηκε για πρώτη φορά στην ιστορία τη Πρωταθλήτρια Ευρώπη, στην λίστα με του Πολυνίκη του θεσμού προσθέθηκε ένα καινούριο όνομα, αυτό λοιπόν τη ομάδα του Μάντζεστερ, τη City. Ιστορική βραδιά φυσικά και για τον Pep Guardiola, ο οποίο έφτασε στο τρίτο του Champions League, πρώτο του με τη City, έχει άλλα δύο με την Παρσελώνα. Πριν από αρκετά χρόνια, το 2009 και το 2011, με την κατά γενική ομολογία καλύτερη Μπαρτσελώνα της ιστορίας τότε. Ε, Προσπάθησε αρκετέ φορές και με την Bayern στην τριετία που έκατσε στο Μόναχο και με τη City από το 16 και μετά που βρίσκεται στην Αγγλία. Το κατάφερε φέτος και πιάνει στη λίστα με τους ε, 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 κορυφαίους νικητές προπονητές ε, του θεσμού τον ε, θρηλυκό Bob Paisley της ε, ε, Liverpool που είχε πάρει το τρόπεο με την ομάδα του Μέρση Σάι το 77, το 78 και το 81 και τον Εζνεντίν Ζιντάν που είχε πάρει φυσικά τα τρία συνεχόμενα με τη Ρεάλ το 16, το 17 και το 18. Ε, πάνω από τον Guardiola είναι μόνο ο Κάρολο Λαντσελίωδη ο οποίος έχει τέσσερα, πέρσι έφτασε στην τέταρτη του κατάκτηση στο επικό Champions League που είχε κατακτήσει η Real και που το σφράγισε στον τελικό κόντρα στην Liverpool με το 1-0 τον κόλ του Vinicius. Ο εχει έχει 4-2 με τη Μίλαν το 2003 και το 2007 στην Αθήνα και 2 με τη Real το 2014 και το 2022 πέρσι δηλαδή. Ε, Πάντω ο Γκαρδιόλα κατάφερε κάτι μοναδικό. Εκτό ότι έγινε ο δεύτερο πιο επιτυχημένο προποντή στην ιστορία του Champions League με τρει κατακτήσει όπω είπαμε, είναι ο μοναδικό που έχει καταφέρει να κάνει δύο τρέμπλ και μάλιστα με δύο διαφορετικές ομάδες όλοι θυμούνται το σπουδαίο τρέμπλ του 2009 της Μπαρτσελώνα πρωτάθλημα κύπελο Champions League και μέσα στο, 2009 γενικά η Μπαρτσελώνα είχε πάρει όλα τα τρόπια που διεκδίκησε γιατί ήρθαν συνέχεια και το Παγκόσμιο Κύπελο Συλλόγων και το Ευρωπαϊκό Super Cup και το Ισπανικό Super Cup μια μυθική χρονιά γενικά για την Μπαρτσελώνα το, 2009. Ε, Όμω τώρα επανέλαβε αυτό το κατόρθωμα με την Manchester City και ήταν κάτι πάρα μα πάρα πολύ σημαντικό. Κάτι που βάζει το Pep Guardiola έτσι κι αλλιώ ήταν, ε, αλλά εδραιώνει ακόμη περισσότερο θέση του στο πάνελ ε, τη προπονητική του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Ε, άκουσα κι αυτό πάρα πολύ κριτική όλα αυτά τα χρόνια για το γεγονό ότι δεν μπορεί με μια τόσο ακριβή ομάδα, με μια ομάδα που Κατομμύρια και εκατομμύρια για να εκπληρώνει τα δικά του θέλω να φτάσει στην κορυφή της Ευρώπης. Τελικά, έστω και με πολύ άγχος, τα κατάφερε φέτος. Ε, φυσικά μεγάλο αγωνιστή για τη City ο Έρλινγκ Χάλαντ σε αυτό το Champions League. Παρότι όμω δεν φάνηκε πολύ στον τελικό. Πρώτο κόρεα βέβαια τη διοργάνωση. Ε, στην πρώτη του χρονιά στην Αγγλία στην πρώτη του χρονιά με τη City πέτυχε 52 γκολ σε όλες τις διοργανώσει. διοργανώσεις απίστευτο επίτευγμα κατέκτησε το χρυσό παπούτσι βγήκε πρώτο σκορ στην Premier League σπάζοντας το ρεκόρ των περισσότερων γκολ σε μια σεζόν στο κατά γενική ομολογία καλύτερο πρωτάθλημα στην Ευρώπη στην Premier League πρώτο σκορ στο Champions League γενικότερα ο Haaland έσπασε όλα τα κοντέρ παρά το ότι τα πέντε τελευταία παιχνίδια της City με αυτά με τα οποία έκλεισε την σεζόν δεν κατάφερε να, να ξεχωρίσει, ε, να σκοράρει δηλαδή. Αλλά είχε κάνει την δουλειά σε όλα τα, σε όλα τα υπόλοιπα μάτς. Λοιπόν, θα πούμε και για την Ιντερ. Πάμε λίγο να δούμε πώς παρατάχτηκαν οι δύο ομάδες σε αυτό το τελικό. Η City ξεκίνησε χωρίς κάποιες εκπλήξεις. Ίσως μπορεί να πει κάποιος ότι ήταν μια μήνυ έκπληξη το ότι δεν ξεκίνησε ο Βόκερ στη βασική ενδεκάδα. Ήταν ανέτοιμο τον έβαλε σε συνέχεια ο, ο Guardiola στην πορεία του, του, παιχνιδιού. Ξεκίνησε με το κλασικό του σύστημα το οποίο θυμίζει λίγο το WM του Herbert Chapman, του πρώτου πόρου τεχνικού της Arsenal δεκαετία του 30. Αυτό το 3-2-4-1 μπορεί να το πει κανεί, 3-2-2-3 μπορεί να το πει κάποιος άλλος, με τον Έντερσον κάτω τα δοκάρια, την τριάδα στην άμυνα τον Ακάνζι τον Ρούμπεν Ντίας και τον Ακέ, από τη στιγμή που δεν ήταν ο Walker στην αρχική δεκάδα. Με δύο half του Ρόντρι και τον Στόουν, που είναι η φετινή καινοτομία αυτή του Guardiola έχει καθιερώσει τον Τζον Στόουν σε φάση επίθεση ω ένα έξτρα half, ο οποίο έχει βελτιωθεί απίστευτα με την Πάλια στα πόδια και ήταν από του κορυφαίου τη City στον τελικό. Ήταν αρκετοί οι που έκαναν ένα πολύ καλό παιχνίδι με την City, αλλά και ο Στόουν πραγματικά έχει βελτιωθεί τόσο πολύ με την παλασταπόδια, πόδια, τον έχει μετατρέψει σε τόσο καλό half ο Γκουαρδιόλα, ένα παίκτη που μέχρι πρώτον έπαιζε στόπερ, που ήταν νομίζω κομβικό για, το, για τη λειτουργία τη μεσαία γραμμή τη City. Ο στόχο ο οποίο αυτό το σύστημα δεν γυρνούσε σε φάση άμυνα κεντρικό αμυντικό, γυρνούσε δεξί-back για να καλύψει το κενό του Walker κατά κάποιο τρόπο. Ε, του De Bruyne και Γκίντογκάν λίγο πιο προωθημένου. Στα άκρα του Μπερνάρντο Σίλβα στα δεξιά και Γκρίλι στα αριστερά. Και φυσικά στην κορυφή τη το τον Χάλαντ. Από την άλλη, η ντερ, χωρί εκπλήξει ε, και αυτή, με τον Ονάνα κάτω από τα το τοκάρια και αυτή με την γνωστή τη 30 στην άμυνα, τον Νταρμιάν, τον Ατσέρμπι και τον Μπαστόνι. Ε, όλη την πλευρά αριστερά ο Ντιμάρκο, όλη την πλευρά δεξιά ο Ντούμφρι. Μπρόζοβιτ σαν εξάρι. Ε, Τσαλχάνογλου και Μπαρέλα πιο προωθημένη εσωτερική χαφ και Eddin ε, Τζέκο και Λαουτάρο Μαρτίνε ε, το δίδυμο τη επίθεση. Υπήρχε ένα δίλημα για τον ε, Ιντζάγκη αν θα ε, ε, χρησιμοποιήσει από την αρχή τον Μικηταριά, τελικά προτίμησε να το ρίξει αργότερα. Προτίμησε ε, να έχει ένα κλασικό αμυντικό χάπ στην, εξάδα, στην ε, Εντεκάδα, τον ε, Μπρόζοβιτ δηλαδή. Και υπήρχε και ένα δίλημα αν θα ξεκινήσει τον Τζέκο ή τον Λουκάκου. Ο Τζέκο είναι ένα πιο στατικό παίκτη, ένα ποδοσφαιστή, ο οποίο δεν μπορεί να παίξει το ίδιο καλά και να πιέσει εκτό κουτιού, εκτό περιοχή. Ε, Όμω ε, μπο, μπορεί να σου κάνει τη διαφορά σε αστημένε φάσει, γιατί η αλήθεια είναι ότι αυτό θα ήταν το σχέδιο για την Ιντερ, ε, τουλάχιστον το πρώτο εμίχρονο. Ε, Ήξερε ο Ιντζάκη ότι είναι σχεδόν αδύνατο να έχει την κατοχή τη μπάλα του. Η ομάδα του θα προσπαθούσε να απειλήσει με ένα στιμένο, μια αντεπίθεση, κάτι. Ε, Λοιπόν, όσον αφορά τη City, ε, σίγουρα αποδιοργάνωσε κάπω την ομάδα του Γκουαρδιόλα το γεγονό ότι τραυματίστηκε ο Ντεμπρόινε και έφυγε γρήγορα σαν αλλαγή στο 35, αν δεν κάνω λάθο, γρήγορα στο πρώτο ημίχρονο. Ε, αλλά γενικότερα η εικόνα του παιχνιδιού, και αυτό είναι κάτι που έχουν συμφωνήσει όλοι, δεν. Ε, ήταν αυτοί που περίμεναν οι περισσότεροι. Δηλαδή, όλοι περίμεναν ότι η City θα παίξει αντιγάτα με τον Ποντίκη την Ιντερ, ενδεχομένω θα φτάσει σε μια επικράτηση. Ότι είναι φυσικά πολύ μεγάλο φαβορή σε σχέση με την Ιντερ που ήταν το μεγάλο outsider. Δεν έγινε κάτι τέτοιο. Και δεν έγινε κάτι τέτοιο γιατί οι τελικοί του Champions League διαφέρουν πάρα πολύ σε σχέση με τα υπόλοιπα παιχνίδια τη διοργάνωση. Το διακύβευμα είναι πάρα πολύ μεγάλο, παίζονται πάρα πολλά πράγματα. Η Manchester City δεν είναι κάποια ομάδα η οποία έχει κάνει συνήθειό τη καταχρήση του Champions League. Ήταν, γενικό, ήταν λογικό οι παίκτε του Guardiola να εμφανιστούν κάπω μαγκωμένοι, κάπω τρακαρισμένοι στον αγωνιστικό χώρο και από την άλλη ο Ιντζάγκη, ο οποίος είναι ένας εξαιρετικός προπονητής και πάρα πολύ καλός στα νοκάουτ παιχνίδια και αυτό το έχει αποδείξει, ε, το περίμενε αυτό και είχε στήσει την Ίντερ με πάρα πολύ σωστό τρόπο στον αγωνιστικό χώρο και είδαμε στο χορτάρι του και Τατούρκ ε, μια Ιντερ η οποία δεν φοβήθηκε σε κανένα σημείο του παιχνιδιού τη City. Ε, μια ίντερ η οποία πίεζε ε, έπαιρνε ένα λογικό ρίσκο όταν έβρισκε ε, την ευκαιρία θα έτρεχε στην αντεπίθεση χωρίς να αφήνει και ένα πίσω η σίτινα αυτή φυσικά που είχε την μπάλα δεν γίνοταν αλλιώς, αλλιώς όμως έβρισκε πολύ συμπαγές το αμυντικό σύστημα της ίντερ ε, μπροστά της και μπορούμε να πούμε ότι για το μεγαλύτερο μέρος του παιχνιδιού η Ιντερ μπλόκαρε την Manchester City και μάλιστα στο τέλος του παιχνιδιού θα δούμε πως η Ιντερ είχε και τις μεγαλύτερες ευκαιρίες, μεγαλύτερες ευκαιρίες από τη Σίτι στο, στο τελικό. Αλλά έτσι είναι το ποδόσφαιρο, δεν πανηγυρίζει, δεν νικάει όποιος έχει τις μεγαλύτερες ευκαιρίες, πανηγυρίζει όποιος πετυχαίνει Goal. Ατυχία λοιπόν για την uh, City η αλλαγή του De Bruyne, ο οποίο έφυγε τραυματή, μπήκε στη θέση του Φόντεν και έπαιξε στην, στην ίδια θέση. Δεν, δεν, πήγε στα άκρα δηλαδή ο Φόντεν για να πάει για παράδειγμα ο Σίλβα σε ρόλο κεντρικού χαφ. Το απίστευτο με τον De Bruyne είναι πω ε, ε, στάθηκε δεύτερη φορά τίχος, το στο τελικό τη Αμπρολίγκη και είχε αποχωρήσει τραυματία και στον τελικό του 21 με την uh, Chelsea. Ε, τότε η απουσία του στήχησε στη City. Αυτή τη φορά όχι. Η City τα κατάφερε και χωρί αυτόν. Έστω και με δυσκολία. Βέβαια, στο τέλο τη ημέρα δεν θα μείνει αυτό ο Ντεμπρό, είναι θα μείνει η μεγάλη ικανοποίηση το ότι επιτέλου τα κατάφερε να πάρει με την Manchester City αυτό το τρόπο και μάλιστα ω απόλυτο πρωταγωνιστή. Μπορεί να μην έκανε τη διαφορά στον τελικό και αυτό όπω ο Χάλαντ, αλλά αυτοί οι δύο και η άψογη συνεργασία, οι άψογοι συνεργασίε που έβγαλαν όλη τη χρονιά. Ήταν τα σημεία κλειδιά για την City. Πρώτο σε assist στη διοργάνωση ο De Bruyne, πρώτο σε goal στη διοργάνωση ο Χάλαντ και το ίδιο συνέβη βέβαια και στην Premier League. Α, λοιπόν, το ημίχρονο πήγε στο 0-0 και όσο κυλούσε έτσι το παιχνίδι, αυτό ευνοούσε την Ίντερ, η οποία κάπως έτσι ήθελε να το, να το πάει το μάτς ε, και να καταφέρει αφού θα έχει κουραστεί και θα έχει απογοητευτεί όσο περνάει η ώρα ε, η Σίτι, γιατί αυτή είχε τον τίτλο του φαβορίου, άρα και αυτή το βάρος, να προσπαθήσει να την σοκάρει και να πετύχει ένα γκολ που θα κάνει τα πράγματα ακόμη πιο δύσκολα για του πολίτε. Είχε τι ευκαιρίε τη Ιντερ. Και είχε και μια πολύ μεγάλη ευκαιρία πριν σκοράρει η Σίτι. Ε, το... Με εκεί το λάθο του Ακάζη που έφυγε από τα αριστερά. Ο Λαουτάρο Μαρτίνε δεν είχε καθαρό μυαλό, η αλήθεια είναι ο Αργεντινό. Ο οποίο μετά την κατάξη του Μουντιάλ με την Αργεντινή ήθελε να πάρει και το Champions League με την Ιντερ. Κατάφερε ένα παίκτη τη City, το ίδιο επίτευγμα πάντω, ο Χούλιαν Άλβαρε. Παρά την ότι δεν τον είδαμε Πολύ στον... στον τελικό. Είχε την ευκαιρία λοιπόν εκεί που έφευγε ο Λαουτάρο Μαρτίνε να πασάρει τον Λουκάκο, ο οποίο παρεμπιπτόντω μπήκε κάπου στο 55 και ήταν και λογικό, δεν βγήκε η επιλογή του Τζέκο για τον Ιντζάγκη. Ο Λουκάκου είναι ένα παίκτη ο οποίο και φορμαρισμένο ήταν στα τελευταία παιχνίδια και με την ταχύτητά του μπορούσε να δημιουργήσει προβλήματα, να πιέσει πολύ την άμυνα τη City και τον τένιωσε και στο κάτω-κάτω περισσότερο για μένα τη City, άσχετα αν αποδείχθηκε ο μοιραίο τη Ιντερ. Θα μπορούσε λοιπόν σε εκείνη τη φάση ο Λαουτέρο να πασάρει στο Λουκάκου και εκεί να γίνει το 0-1 και να αλλάξει, να αλλάξει όλα τα δεδομένα στο τελικό. Δεν το έκανε εξωτερικό, σε το πλασέ που πήγαινε απλά για θέση ο Έντερσον. Και η City βρήκε το χρυσό γκολ, βρήκε την, α, τον γκολ της νίκης, τελικά, τον γκολ που της έδωσε το τρόπεο με το σούτ του Ρόντρι, ε, στο 28ο λεπτό, εκείνη την φοβερή πάσα του Ακάνζη, την κάθετη παλιά που έκοψε στα δύο την άμυνα της Ίντερ, το γύρισμα του Μπερνάτο Σίλβα, εκεί στάθηκε άτυχη η Ιταλική ομάδα γιατί η μπάλα κόντραρε και όλα σε αμυντικό ε, και στρώθηκε με πολύ καλές προϋποθέσεις το Ρόντρι, ο λεπτό εκείνη την φοβερή πάσα του Ακάνζη την κάθε την παλιά που έκοψε στα δύο την άμυνα της Ιντερ το γύρισμα του Μπερνάτο Σίλβα εκεί στάθηκε άτυχη η Ιταλική ομάδα γιατί η μπάλα κόντραρε κιόλας σε αμυντικό και στρώθηκε με πολύ καλές προποθέσει το Ρόντρι ο οποίος είναι ένα χαφ που έχει φοβερό σουτ και αλήθεια είναι ότι εδώ φαίνεται και η απίστευτη πληρότητα της ομάδας της Manchester City. Δηλαδή, όταν μέσα σε ό, όλο, αυτό το φοβερό ρόστερ έχεις και έναν αμυντικό γάθ, ένα εξάρι, γιατί ουσιαστικά αυτή είναι η θέση του Ρόντρι, που να μπορεί να σου προσφέρει τόσο πολύ εκτελεστικά και να έχει και τόσο καλό σουτ. Θυμίζω το, το φοβερό γκολ που βάλει στην Bayern, που ήταν και αυτό που έλυσε τον χώρο δεσμό στο πρώτο παιχνίδι της City με την Bayern στα πρώην τελικά, το 3-0 τελικό σκορ. Ε, τότε νομίζω ότι όλα γίνονται πιο εύκολα. Ο Ρόντρι έκανε ένα, το ιδανικό πλασέ, νομίζω, εκεί που το τρώθηκε και όλα στην μπάλα. Ο, ο κατά τα άλλα εξαιρετικό τρονοφύλακα ο Νάνα, ο οποίο ήταν και νομίζω πω έτσι τελείωσε και τη διοργάνωση, όσο ο τρονοφύλακα με τι περισσότερε αποκρούσει ε, στη διοργάνωση. Ε, ήταν εξουδετερωμένο, δεν μπορούσε να κάνει πολλά και η City προηγήθηκε 1-0 και αυτό ουσιαστικά ήταν και το goal που έκρινε τον τελικό. Τώρα, από εκεί και πέρα, η Ιντερ είχε τις μεγάλες τις στιγμές Στο... προς το φινάλε, όσο πλησιάζαμε προς το, προς το φινάλε, πήρε περισσότερα ρίσκα και ήταν πολύ λογικό. Η City έχασε κάποια στιγμή μια μεγάλη ευκαιρία με τον Φόντεν που έκανε ένα πολύ ωραίο σλάλο και ξέφυγε, αλλά δεν ήταν το, πλασέ για να εξωτερώσει τον Ονάνα, μπλόκαρο καμερινό ορθονοφύλακας. Δύο ήταν πολύ μεγάλες ευκαιρίες στη Σίντερ, Όποιο είδε το τελικό δεν μπορεί να τι ξεχάσει. Η μία ήταν η κεφαλιά του Ντιμάρκο, του εξαιρετικού κατά τα άλλα Ντιμάρκο, ο οποίο όργωσε ξανά όλη την αριστερή πλευρά. Ε, ψιλοκρεμαστή κεφαλιά που νίξε τον Έντερσον, αλλά σταμάτησε η μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι. Και στη συνέχεια στην επαναφορά ο Λουκάκου ήταν αυτό που χάλασε τη φάση για την ίτερη μπάλα κόντρα επάνω του. Και φυσικά η άλλη φάση ήταν στο 89. Μια μεγάλη ευκαιρία για τον Λουκάκου εξ κεφαλιά. Η αιστεία όλη μπροστά του όλη στη διάθεσή του. Θα μπορούσε να στείλει την παλαγωνία. Δεν την έστειλε γωνία, την έστειλε κέντρο επάνω στον Έντερσον που ήταν από του πολυτιμότερου παίχτε τη ΣΥΤ τελικό. Ε, και εδώ φαίνεται και πόσο πολύ σημαντικό είναι να έχει ένα εξαιρετικό τερματοφύλακα. Θυμίζω ότι πέρσι η MVP τη Ρεάλ στον τελικό του Παρισιού είχε βγει ο Κουρτουά με τι φοβερέ επεμβάσει που έκανε πάνω στα σου του Σαλάχ και όχι μόνο για να δώσει το τρόπο στη Ρεάλ σε το 0 Ε, σίγουρα μοιραίο ο Λουκάκο, αλλά σίγουρα και εξαιρετικό ο Έντερσον που είχε τα αντανακλαστικά που χρειαζόντουσαν όταν έπρεπε. ο Λουκάκου ολοκληρώνεται γι' αυτό μια περίεργη σεζόν. Η αλήθεια είναι ότι δεν βρήκε το ρυθμό που είχε, για παράδειγμα, στη σεζόν 2021, που ήταν από του κορυφαίου έχετε στη Σίντερ Έδειχνε πόσο έχει ταιριάξει στην ομάδα γενικά τη διετία 19-21, αλλά λέω κυρίω τη σεζόν 2021, γιατί ήταν η σεζόν του θριάμβου τη Σίντερ τη επιστροφή τη στο θρόνο στην Ιταλία μετά από 10 χρόνια. Ε, μετά από 11 χρόνια, με συγχωρείτε. Ε, αλλά φέτος ταλαιπωρήθηκε από τραυματισμού. Θυμίζω ότι πέρσι δεν ε, του βγήκε η επιλογή να πάει στην Τσέλση, να επιστρέψει στην Τσέλση με μια μεταγραφή 120 εκατομμυρίων, δεν προσαρμόστηκε στη Ρουμπλε. Γύρισε ω δανεικό στην Ίντερ, έχασε κάποια παιχνίδια ω ε, ε, τραυματία, έχασε και θέση του ω βασικό, γιατί στα περισσότερα παιχνίδια νομίζω ότι ξεκίνησαν Μαρτίνε και Τζέκο, στη διάδα αυτή που παίζει μπροστά η ε, ε, Τζάγκη. Θα μπορούσε να γίνει ήρωα για την Ιντερ αν τη σοφάριζε εκεί σε εκείνο το σημείο, αλλά γενικά κλείνει μια περίεργη σεζόν για τον Λουκάκου, ο οποίο πριν γίνει μοιραίο για την Ιντερ, σε αυτό το παιχνίδι, είχε γίνει μοιραίο και για την Εθνική Βελγίου, για όποιον θυμάται, στο Μουντιάλ, στο τελευταίο παιχνίδι των Βέλγων με του Κροάτε, αν, δεν κάνω κάποιο σοβαρό λάθο, στο τελευταίο μάτ των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλου. Ε, και δεν έχασε μία και δύο, έχασε τρει μεγάλε ευκαιρίε για να σκοράρει και να στείλει του Βέλγου στην επόμενη φάση. Μοιραίω δεν κατάφεραν οι Βέλγοι να, να σκοράρουν. Βέβαια, δεν ήταν. Και να μην γελιόμαστε, δεν ήταν το πρόβλημα των Βέλγων τότε ο Λουκάκο. Υπήρχε γενικότερο πρόβλημα στην ομάδα. Αλλά, όσο να είναι, τα φώτα πέφτουν πάνω στο Σεντερφόρ όταν χάνει μεγάλε ευκαιρίε. Και η αλήθεια είναι ότι με αυτέ τι ευκαιρίε το Βέλγιο έχασε την δική του ευκαιρία να πάει στα νοκάουτ του Παγκοσμίου Κυπέλου και έφυγε ω αποτυχημένη η εθνική αυτή. Από το Κατάρ. Και το, η ατυχία για τον ε, Λουκάκου συνεχίστηκε και στον τελικό του Champions League. Πάντως, ε, η αλήθεια είναι ότι, ξαναλέω, δεν είδαμε αυτό που περιμέναμε, ή τουλάχιστον αυτό που περιμέναν περισσότεροι, τη City, δηλαδή, να ε, παίρνει άνετα τον τελικό. Είναι ένας τελικός Champions League, δεν μπορεί εύκολα μια ομάδα να κατακτήσει άνετα ένα τελικό. Ένα τελικός είναι τελικός και στο κάτω-κάτω, δεν ενδιαφέρει αυτή, από τη στιγμή που η City πήρε το τρόπαιο, δεν την πολύ ενδιαφέρει και το πώς το πήρε. Οκ, okay, δεν ήταν καλύτερη της Inter, ε, όμως το πήρε και αυτό έχει σημασία. Και πολλές φορές αυτό το κλισέ πως ε, τους τελικούς τους νικάς δεν τους παίζει. Ε, έχει, έχει ένα αντίκρισμα, έχει μια, μια λογική. Ακρίζουν πολλά συγχαρητήρια στην Ιντερ για το γεγονό ότι κοίταξε στα μάτια τη Σίτη. Δεν είναι μια οποιαδήποτε ομάδα ίντερ. Απλά είχε το ρόλο του μεγάλο outsider ω προ την εικόνα των ομάδων τη φετινή σεζόν. Γιατί, αν βάλουμε τη ζεγαριά, φυσικά η φανέλα τη ίντερ σε σχέση με τη City ζυγίζει τόνου. Η ίντερ η οποία έχει τρία κύπελα πρώτα, τρία on chumper, league νομίζω. Ε, αλλά τη δεδομένη χρονιά, τη δεδομένη χρονική στιγμή ήταν το outsider. Η ίντερ και αυτό ήταν αποδεκτό από όλου. Κοίταξε στα μάτια πάντω στο μεγάλο φαβορή. Θα μπορούσε να πάρει και όλο τον τελικό. Σίγουρα θα μπορούσε να τον στείλει την παράταση. Και από εκεί, και ειδικά αν είχαμε και πέναλτι, όλα ήταν 50-50. Τα πάντα μπορούσαν να γίνουν. Απλά ήταν αυτό που λέμε: οι λεπτομέρειε πολλέ φορέ κάνουν τον πρωταθλητή. Οι λεπτομέρειε κάνουν την διαφορά. Και η ίντερ στι λεπτομέρειε έχασε. Δεν κατάφερε να σκοράρει στι μεγάλε τη φάσει. Διάβασε πάρα πολύ καλά το παιχνίδι του Εντζάγκη το έφερε μέχρι το 68 εκεί που ήθελε, αλλά η City ήταν αυτή που ευτύχησε να σκοράρει και στο ποδόσφαιρο το γκολ είναι η πεμπτουσία του αθλήματος. Ε, αξίζουν όμως χαρακτήρια στην Ίντερ γιατί ε, κανένας, μα κανένας, ε, δεν υπήρχε περίπτωση να ρωτήσεις κάποιον φίλο του ποδοσφαίρου το, το, καλοκαίρι στην αρχή της σεζόν ε, και να, να το ρωτήσεις ποιες ομάδες ότι θα πάνε στον τελικό τη και να σου λέγε η Ίντερ να έλεγε την Ιντερ μέσα σε αυτέ, εκτό και αν ήταν κάποιο οπαδό τη Ιντερ υπεραισιόδοξο. Ε, ήρθαν έτσι τα πράγματα που οι νερατζούροι βελτιώθηκαν από τον Απρίλιο και μετά. Δηλαδή, εκεί ακριβώ που έπρεπε ο Ιντζάγκη, που πέρασε από τα χίλια κύματα και παραλίγο και να απολυθεί από τον πάγκο, έφερε την ομάδα του να, να είναι σε καλή κατάσταση προ το τέλο τη σεζόν όπου όλα κρίνονταν. Η Ιντερ πήρε και το κύπελο Ιταλία, θυμίζω, και τερμάτισε την τετράδα στη σεριά. Ε, και φυσικά στο Champions League έγινε μια πορεία που δεν την περίμενε κανένα. Ευνοήθηκε γιατί βρέθηκε και στο πιο βατό θεωρητικά ταμπλό. Αν μπορεί κανεί να το πει έτσι, γιατί όλα κρίνονται στο γήπεδο. Ε, απέκλεισε την Πόρτο με δυσκολία στου 16. Απέκλεισε την Πενφίκα στου 8. Και χρειάστηκε να βγει η κίτρια από, από το Ντέρμπι Μιλάνο, από το Ντέρμπι Τελαμαντονίνα, στα διπλά παιχνίδια με τη Μίλαν, στα ημιτελικά. Για πρώτη φορά τα πάνε οι δύο ομάδε μετά από 18 χρόνια και για πρώτη φορά στα τελικά μετά από 20. Και κάπω έτσι, χωρίς να το καταλάβει κανεί, βρέθηκε στο μεγάλο τελικό και ουσιαστικά μια ανάσα από το να το πάρει κιόλα το Champions League. Θα ήταν η τέταρτη τη κατάκτηση μετά από αυτέ το 64, το 65, τα δύο κολλητά με τον μάγο Ελένιο Ερέρα, τον τεχνικό τότε τη Ιντερ και φυσικά το, το με τον Μουρίνο το 2010. Και να σα πω την αλήθεια, δεν θα ήταν υπερβολή εάν έπαιρνε η Ιντερ αυτό το Champions League να λέγαμε πως ε, ο φετινός θα ήταν μεγαλύτερος άθλος από το τρέμπλ του, του, 2010. Όποιος δεν θυμάται, το 2010 στη Μαδρίτη η Ιντερ ήταν απόλυτο φαβορή απέναντι στους Βαβαρού. και τότε μια εξαιρετική ομάδα φτιάξει ο Μουρίνιο στο Μιλάνο που κατέκτησε πρωτάθλημα Κύπελο και Champions League και το κατέκτησε και άνετα το τελικό, το 2-0 με το Μιλίτο. Ήταν πάρα πολύ άνετη επικράτηση των Νερατζούρι. Αλλά αν, το, αν τα κατάφερνε φέτο, θα ήταν ακόμη μεγαλύτερος άθλος. Δεν το, δεν το συζητάμε. Η ΣΥΤ ήταν η νικητρία. Έτσι ολοκληρώθηκε το Champions League για φέτο για τη σεζόν 2022-2023. Ε, πλέον τα βλέμματα στρέφονται στην επόμενη χρονιά. Στην επόμενη διοργάνωση, που θα είναι η τελευταία με τη μορφή που ξέρουμε το Champions League μέχρι σήμερα, γιατί από σεζόν 24-25 αλλάζει ο τρόπος διεξαγωγής, θα υπάρχουν περισσότερα παιχνίδια για τις ομάδες ε, στην πρώτη φάση και περισσότερα εγγύημενα έσοδα ε, παράλληλα. Ε, και φυσικά εδώ θα είμαστε και του χρόνου να μιλάμε, για την κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση και όχι μόνο. Πάντως, ήταν, ένα, ήταν μια εντυπωσιακή διοργάνωση. Σίγουρα δεν είχε η αλήθεια είναι αυτή τις μεγάλες συγκινήσεις άλλων ετών, αλλά αυτό που θα μείνει είναι σίγουρα και η σπουδαία πορεία της Ιντερ, η ανέλπιστη πορεία της Ιντερ μέχρι το τέλος του δρόμου, αλλά και η απόλυτη Παρουσία τη Manchester City που κατά γενική ομολογία ήταν η κορυφαία ομάδα φέτο στην Ευρώπη και αυτό αποτυπώθηκε και από την κατάκτηση του uh, treble Επομένω, οι ευρωπαϊκέ διοργανώσει ολοκληρώθηκαν με τι εξή νικήτριε. Η Σεβίλη νικήτρια του Europa League στα πέναλτια απέναντι στη Ρώμα. Η West Ham νικήτρια του Conference League με 2-1 απέναντι στην Φιωρεντίνα. Και η Manchester City νικήτρια του Champions League με 1-0 απέναντι στην Inter. Ε, οι Ιταλοί πανηγύριζαν για την παρουσία τριών Ιταλικών ομάδων στους τελικούς. Βέβαια, τους έμεινε η πίκρα, η πικρία, γιατί έχασαν και οι τρεις ομάδες. Είχαν 0 στα 3. Βέβαια, αυτό δεν ανέρεται το γεγονός πως ήταν σπουδαία χρονιά αυτή για το Ιταλικό ποδόσφαιρο, που είχε ανάγκη ε, να ξαναβρεθούν οι ομάδες του στο ε, το ευρωπαϊκό. Ε, να... η Ιταλία είναι η πρώτη χώρα που χάνουν όλους τους τελικούς ευρωπαϊκούς που παίζουν οι ομάδες της. Ε, και στις, σε όλες τις οργανώσεις δηλαδή που παίζουν στο, στο τελικό ε, Αυτά λοιπόν έτσι ολοκληρώνεται η αγωνιστική σεζόν 2022-2023 στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο ε, πλέον, τι μένει. Στην προηγούμενη εκπομπή ε, μιλήσαμε για το, το φινάλι των Ευρωπαϊκών Πρωταθλημάτων. Ολοκληρώθηκαν και τα Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα, τα κορυφαία Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα. Πλέον, όσον αφορά το ποδόσφαιρο, ε, δεν έχουμε κάποια μεγάλη διοργάνωση αυτό το καλοκαίρι. Δεν υπάρχει Κόπα Αμέρικα, δεν υπάρχει Euro, δεν υπάρχει φυσικά ε, Μουντιάλ Mundial. Όμω, ε, ε, υπάρχουν υποχρεώσει των εθνικών ομάδων μέσα στον Ιούνιο. Την Παρασκευή που μα έρχεται, η Εθνική Ελλάδος δίνει πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι στην ε, ΟΠΑ στο νέο γήπεδο της ΑΕΚ με ε, την ε, Ιρλανδία. Ε, στη δεύτερη αγωνιστική των προκληματικών, ε, στο, στο δεύτερο παιχνίδι της Ελλάδας στα προκληματικά είχαμε νικήσει το Γιβραλτάρ στο πρώτο μάτ και έχουμε τρεις βάθμους ε, στο Σακούλι Και τη Δευτέρα ίσως το πιο δύσκολο μάτς που έχει να δώσει η Εθνική Ομάδα. Σε αυτό το προγραμματικό όμιλο για το Euro με τη Γαλλία στο Stand de France με την παρέα του Mbappé και των υπολείπων. Ε, δύο κολλητά λοιπόν παιχνίδια για την Εθνική Παρασκευή 16 Ιουνίου και Δευτέρα 19 Ιουνίου. Και υπάρχουν και υποχρεώσει γενικότερα για τι εθνικέ ομάδε και διεθνεί φιλικά και υποχρεώσει για τα προγραμματικά του Euro. Να θυμίσω για την Εθνική πω σε, σε περίπτωση που δεν καταφέρει να πάρει μια από τι δύο προνομιούχε θέσει, μια από δύο θέσεις στον όμιλο που οδηγούν στα τελικά του Euro το 24 στη Γερμανία. Είναι και η Ολλανδία, θυμίζω, στον όμιλό μα. Γι' αυτό είναι ένα πολύ δύσκολο και απαιτητικό όμιλο. Έχει η Γαλανόλευκη μια δεύτερη ευκαιρία. Έχει την ευκαιρία να πάει στο Euro τη Γερμανία μέσω των playoff του Nations League. Ε, γιατί είχε, είχαμε βγει πρώτοι στον όμιλό μα του Nations League και αυτή την επιτυχία ε, μπορούμε να εξαργυρώσουμε το Μάρτιο του 2024 ως μια δεύτερη ευκαιρία, αν δεν τα καταφέρουμε από τα πραγματικά του Euro, να βρεθούμε στην διοργάνωση από ένα άλλο παραθυράκι, από το, παραθυρά, από το παραθυράκι του Nations League. Και μιας και μιλάμε για Nations League, να πούμε πως υπάρχει το Final Four της πρώτης κατηγορίας Nations League, όπου θα προκύψω ο νικητής του Nations League για το 2023. Το Nations League το έχουν κατακτήσει δύο ομάδες μέχρι τώρα. Θυμίζω η Πορτογαλία το 2019 και η Γαλλία το 2021. Τώρα στην τετράδα είναι άλλες ομάδες, μάλλον για να το πω καλύτερα, κάποια άλλη τρίτη διαφορετική ομάδα θα κατακτήσει κατακτήσουν Nations League σίγουρα. Γιατί στα ημιτελικά βρίσκονται η Ολλανδία με την Κροατία και η Ισπανία με την Ιταλία και αυτά τα παιχνίδια έρχονται πάρα πολύ σύντομα. Το πρώτο, το Ολλανδία-Κροατία έρχεται την Τετάρτη στις 10 παρατέταρτο το βράδυ, 14 Ιουνίου. Και το Ισπανία-Ιταλία έρχεται στην την Πέμπτη στις 10 παρατέταρτο, 15 Ιουνίου. Ο μικρός τελικός έχει οριστεί για την Κυριακή νωρί, 18 Ιουνίου στις 4. Και ο μεγάλος τελικός επίσης 18 Ιουνίου την Κυριακή στις 10 παρατέταρτο. Ε, σπουδαία ευκαιρία για όλες αυτές τις τέσσερις ομάδες να κατακτήσουν ένα τρόπεο. Η Ιταλή είναι πρωταθλητέ Ευρώπη, αλλά προέρχονται από δύο συναισθημένε αποτυχίε στο, στο Μουντιάλ το 2018 και το 2022. Δεν είχαν καταφέρει καν να πάρουν μέρο. Οι Ολλανδοί έφτασαν μέχρι τα προημιτελικά του τελευταίου Μουντιάλ. Αν θυμάστε, αποκλείστηκαν από την Αργεντινή σε ένα απίστευτο παιχνίδι στα πέναλτι. Ε, οι Κροάτε ήταν για δεύτερο στοχόμενο Μουντιάλ. Η μεγάλη έκπληξη. Πήγανε μέχρι τα τελικά, όπου αποκλείστηκαν εκεί από την uh, συνέχεια από τους Αργεντίνους και οι Ισπανοί μάλλον απογοήτευσαν στο τελευταίο Μουντιάλ του Κατάρ γιατί νωρίς νωρίς έφυγαν έξω στη φάση του 16 από το Μαρόκο που ήταν μαζί με την Κροατία το Μαρόκο ακόμα περισσότερο βέβαια οι μεγάλες εκπλήξεις του Μουντιάλ που πήγαν μέχρι την τετράδα έχει πολύ ενδιαφέρον λοιπόν και το πρωτάθλημα εθνών uh, αυτή... αυτό το Final Four Άλλωστε δεν υπάρχει και άλλο, ε, άλλη ενδιαφέρουσα διοργάνωση εκτός από τον Nations League και τα προκληματικά του Euro. Να πούμε πως θα γίνουν στην Ολλανδία τα παιχνίδια αυτά. Οι Ολλανδοί είναι οι διοργανωτές. Το γήπεδο της Φέγενορ, το Ολλανδία, Κροατία. Στο Ενσέντε, ε, το, γήπε... το Ισπανία, Ιταλία. Ο μικρός τελικός και αυτό στο ενσέντε και ο τελικό στο Ντεκάιρ στο γήπεδο τη Φέγενορτ, το οποίο ήρθε σε μεγάλη στιγμή φέτο, γιατί η Φέγενορτ uh. στέφτηκε πρωταθλήτρια Ολλανδία για πρώτη φορά μετά το 2017. Λοιπόν, έτσι θα, θα κλείσουμε. Να πούμε βέβαια πως και χθε είχαμε τον τρίτο τελικό στην Basket League ανάμεσα στον Ολυμπιακό και στον Παναγιώτη, για να γυρίσουμε και λίγο στο μπάσκετ. Πολύ διαφορετικό το παιχνίδι αυτό. Ε, μετά τα δύο πολύ κλειστά παιχνίδια στους πρώτους δύο τελικούς. Ο Ολυμπιακός, μεγάλος τριαβευτής, πήρε την νίκη με, <coughs> με σχολείτε, 23 πόντους διαφορά απέναντι στο μεγάλο το αντίπαλο τον Παναθηναϊκό. Ε, μετά από ένα πρώτο πάρα πολύ κλειστό μάτι, στο οποίο ο Ολυμπιακό στο Σεφ, όποτε και αν έπαιρνε διαφορέ καλέ, ο Παναθηναϊκός πάντα απαντούσε, συνέχισε να παραμένει μέσα στο παιχνίδι και ο Ολυμπιακό τελικά ανοίξει με 73-70 με τρει πόντου στο φινάλε. Μετά από ένα παιχνίδι στο Άκα με πολλή ένταση, με τραυματία το Βεζέγκοφ με τον Βόκαμπ να αποβάλλεται, με τον Παναθηναϊκό να νικάει τελικά στο καλάθι, στο δίποντο 67-65, και να εσωφαρίζει τον ε, Ολυμπιακό. Στι σειρέ και πάνω απ' όλα να παίρνει νίκη ψυχολογία και την πρώτη του μετά από 14 παιχνίδια του μεγάλου σερι που είχε κάνει ο Ολυμπιακό απέναντι στον Παναχναϊκό. Αυτό το μεγάλο σερι που έτρεχε εδώ και ένα χρόνο. Αλλά το τρίτο παιχνίδι ήταν μια πολύ διαφορετική ιστορία. Ολυμπιακό μεγέτητο Λούκα και νομίζω παίζοντα πάρα πολύ καλό μπάσκετ, αυτό που δεν κατάφερε να κάνει στου πρώτου δύο τελικού, έδειξε πω κατά γενική ομολογία είναι μια. Πολύ πιο ποιοτική ομάδα από τον Παναθναϊκό. Ένα ο που είναι ακόμα σε μεταβατικό στάδιο, ε, περιμένει να τελειώσει αυτή τη σεζόν, αναλάβει ο Αταμάν και από εκεί και πέρα να δούμε πώ θα χτιστεί ο νέο Ε, Δεν κατάφερε ο Παναθηναϊκός ε, να φανεί καθόλου επιθετικά. Αυτό φαίνεται και από την πολύ φτωχή επιθετική συγκομιδή του, μόλι 52 πόντου. Ε, ο Ολυμπιακό πήρε άνετα την νίκη. Παρ' το ότι στο πρώτο δεκάλεπτο έληξε με τον Παναθναϊκό μπροστά στο κεφαλή. Ο Ολυμπιακό στη συνέχεια πάτησε γκάζι. Και έκανε το 2-1 και τώρα δύο πράγματα θα συμβούν. Ή ο Ολυμπιακός θα πάρει και άλλη μια νίκη στο ΆΚΑ και θα πάρει θα το πανηγύρι στον τίτλο μέσα στο γήπεδο του Παναθηναϊκού, γιατί θέλει μια ακόμη νίκη. Ή ο Παναθηναϊκός θα νικήσει ξανά τον Ολυμπιακό στην έδρα του και θα πάμε σε πέμπτο μάτς το οποίο θα γίνει και κλεισμένο το θυρών για τα επεισόδια που έκαναν οι φίλοι του Ολυμπιακού ε, στο πρώτο παιχνίδι. Ενώ με μια αγωνιστική και κλεισμένο τιμωρήθηκε και ο Παναθηναϊκός για τα επεισόδια που έκαναν οι δικοί του στο πρώτο παιχνίδι, στο δεύτερο παιχνίδι, πρώτο στην έδρα του. Ε, η ποινή του Παναθηναϊκού θα ισχύσει στο πρώτο παιχνίδι τη κανονική διάρκεια τη επόμενη σεζόν. Η ποινή του Ολυμπιακού, εάν πάει σε πέμπτο μάτ ε, το πρωτάθλημα, η τελική, θα ισχύσει στο πέμπτο τελικό. Ε, ο Παναθηναϊκό, δεδομένα θα πρέπει να κάνει ένα break για να ελπίζει το πρωτάθλημα. Η μεγάλη του ευκαιρία, έχω την εντύπωση ότι πέρασε, ήταν το πρώτο μάτ πραγματικά, έτσι όπω πήγε το παιχνίδι, νομίζω ο Παναθηναϊκό. Εκεί είχε τη μεγάλη του ευκαιρία να το πάρει, να κάνει τον break. Από τη που δεν το πήρε, νομίζω ότι ο Ολυμπιακό έχει τον πρώτο λόγο φυσικά σε αυτό το, το, πρωτάθλημα. Αλλά όλα αυτά θα τα δούμε στα παρκέ. Θα τα δούμε στον αγωνιστικό χώρο. Την πέμπτη που μας έρχεται είναι το τέταρτο παιχνίδι της σειράς και από εκεί πέρα θα δούμε αν θα υπάρξει πέμπτο το οποίο θα γίνει αν υπάρξει την Κυριακή 18 του μήνα την Κυριακή που μας έρχεται λοιπόν ε, κάπου εδώ εμείς θα ολοκληρώσουμε την εκπομπή μας και για απόψε ε, ήταν ο Ανδρέας Λεκάκης μαζί σας παρέα εδώ στο διαδικτυακό ραδιόφωνο του NSTV, εδώ στην Νέα Σμύρνη. Θα τα ξαναπούμε μέσα στο μήνα, σίγουρα, για να αποχαιρετιστούμε κιόλα. Είπαμε πω μέσα σε αυτό το μήνα ολοκληρώνουμε και τι εκπομπέ μα, ολοκληρώνεται και η ραδιοφωνική σεζόν 22-23 εδώ και για το NSTV. Μέχρι να τα ξαναπούμε, εύχομαι να είστε όλοι καλά, να έχετε μια πολύ καλή εβδομάδα. Εύχομαι καλή συνέχεια σε ό,τι και να κάνετε, και εδώ είμαστε πάλι ε, ξανά να μιλήσουμε παρέα. Γεια σα, καλό βράδυ.